Έχουμε βγει εκτός. Έχουμε βγει εκτός προγράμματος αρκετά. Τα προγράμματα να τα καταστροφούμε. Αντέχετε, φαντάζομαι. Ωραία πράγματα ακούστηκαν και ωραία πράγματα θα συνεχίσουν να ακούγονται. Κυρία Τζεφέρη, έτοιμος. Ο κύριος Πέτρος Τζεφέρης, ο Δόκτωρ Πέτρος Τζεφέρης, Γενικός Διευθυντής Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να τα... για την οικονομία του λόγου να χρησιμοποιήσω τις σημειώσεις. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Να μεταφέρω καταρχήν το μήνυμα του... το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του ΙΠΕΝ. Δυστυχώς δεν μπορούσε σήμερα να παρευρίσκεται εδώ, καθώς τρέχει πραγματικά για πολλές λοιπές, σοβαρές, ανελημμένες υποχρεώσεις. Και έστω και καθυστερημένα, θα σας πω και εγώ ορισμένα πράγματα από τη μεριά, αν θέλετε, της πολιτείας. Όταν πριν από χρόνια, το 6-7, ξεκινούσαμε το διάγραμμα αυτό και προσπαθούσα να δικαιολογήσω, βλέπετε, αυτή την αλλαγή στην τάση. Δεν περίμενα, φυσικά, τα επόμενα χρόνια να έχουμε αυτή τη θετική εξέλιξη για το ελληνικό μάρμαρο. Τώρα αυτά τα διαγράμματα αυτά μπήκαν στις εγκυκλοπαίδειες, το ίδιο και τα επόμενα σχήματα με τα ατομικά κέντρα της περιοχής που γενικά καταγράφουν, τεκμηριώνουν και ποσοτικοποιούν τα στοιχεία του κλάδου του μαρμάρου. Βέβαια την περίοδο εκείνη, αυτό είναι από ένα μεταπτυχιακό που είχα την τύχη να επιβλέψω από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, δεν ασχολούταν κανένας με την οριζόντια εικόνα του κλάδου. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι μετά από πολλές δεκαετίες λειτουργίας της εξωτερικής δραστηριότητας στην περιοχή, ίσως να είναι 6 και 7, έχουμε παλιούς εδώ, και από τη δεκαετία του 70 για τα λευκά δολομητικά της στάσης του Παγκαίου και του Φαλακρού, είναι για πρώτη φορά που γίνονται μελέτες σαν αυτές της ICAP. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα εδώ να συγχαρώ το σύνδεσμο που αντελήφθη εγκαίρως και υλοποίησε μελέτες οριζόντιας καταγραφής των χαρακτηριστικών μεγεθών και των τάσεων της δραστηριότητας αυτής, διότι μόνο έτσι παγιώνεται η πρόοδος και τεκμηριώνεται η συνεισφορά του κλάδου τόσο στην τοπική όσο και στην εθνική οικονομία. Η αναμφισβήτητη πρόοδος του κλάδου και η ανταπόκριση διεθνή ανταγωνισμό δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα, το ξέρουμε όλοι, είναι αποτέλεσμα ορθού σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς. Σήμερα το ποιοτικό πλεονέκτημα της πρώτης ύλης δεν φτάνει. Παρ' όλα αυτά, ο τομέας κατάφερε πράγματι με ευελιξία, με προσαρμοστικότητα, τόσο στο εμπορικό κομμάτι όσο και στο τεχνικό-τεχνολογικό, αλλά και προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ώστε σήμερα να θεωρείται ως ένας τομέας εμβληματικός, με σημαντική θετική σημειολογία μέσα στην κρίση. Τώρα, σε αυτή την πρόοδο έχει διαχρονικά συμβάλει και η πολιτεία, ξέρω, όσο και αν αυτό ακούγεται κάπως από ορισμένους συμμετέχοντες. Όλα εξαρτώνται από το σημείο, τον τρόπο, τη διάθεση που ο καθένας βλέπει και κρίνει. Ας πούμε για παράδειγμα. Αυτός ο πίνακας εδώ, ο οποίος δείχνει τα μισθώματα που αποτελούν τα άμεσα έσοδα της πολιτείας από τους δημόσιους φόρους που εκμισθώνει. Ο πίνακας μπορεί να έχει διάφορες αναγνώσεις. Από τη μεριά των, ας το πούμε, μαρμαράδων, έτσι ας πούμε, τραπεί ο όρος, ο πίνακας παρουσιάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των τελευταίων χρόνων, διαχρονικά μάλλον, διότι αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ που είναι άμεσα έσοδα της πολιτείας, είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί διαχρονικά ως έσοδο για το δημόσιο και μάλιστα ξεπερνώντας τόσο τη συνεισφορά των λατομείων αδρανών, που είναι λιγότερα από 4, όσο και των μεταλλείων που εδώ δεν φαίνεται και είναι περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Και ακόμα πάνω από 70% από την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από τη μεριά τώρα της πολιτείας, η συμπερασματολογία μπορεί να είναι και λίγο διαφορετική. Λίγα έσοδα, ελάχιστα ίσως, μπορεί να πει κανείς, σε σχέση με άλλους τομείς ή σε σύγκριση και με άλλους φορείς που εισπράττουν μισθώματα και παίρνουν συγκριτικά πολύ περισσότερα, π.χ. ο Δήμος Θάσου. Άλλωστε, το 50% από τα μισθωτικά της έσοδα η πολιτεία το δίνει ως αντιστάθμισμα στους οικείους Δήμους από το 1993 και δεν το κάνει κανένας άλλος αυτό από τα μισθώματα που παίρνει, τα νίκια που εισπράττει να δίνει τα μισά κάπου. Λοιπόν, διότι ουδέποτε η πολιτεία επέβαλε τέλη ρόια στα ελληνικά μάρμαρα και με όλα τα αυτά, τα οποία μάλλον με όλα τα αυτά, ξενιτεύονται σε βαθμό μεγάλο ακατέργαστα, διατρέχοντας τον κίνδυνο του κινέζικου μονοψωνίου
αλλά και σε συνδυασμό με σημαντική περιβαλλοντική, κυρίως οπτική και αισθητική επιβάρυνση των περιοχών εξόρυξης, ειδικά δε για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, προσέγγιση της μονοκαλλιέργειας και της σφαίρουσας ικανότητας της περιοχής. Αυστηρή κριτική, αλλά πιστέψτε με, αυτή είναι η αλήθεια. Αν πάλι τον ίδιο πίνακα τον εξέταζε κάποιος από τη μεριά των ατομείων Αδρανών, θα μας έλεγε άλλα πράγματα. Θα μας έλεγε, ας πούμε, ότι παρότι ο τομέας Αδρανών δουλεύει με πολύ μικρότερο περιθώριο κέρδους από το μάρμαρο, εντούτοις έχει εκτός των μισθωμάτων και πρόσθετα τέλη που τον επιβαρύνουν. Προσωτά. Σημειωτέων μισθώματα και τέλη συμμετέχουν στον τζίρο των ατομείων Αδρανών κατά μέσο 15%. Ενώ τα μάρμαρα δεν πληρώνουν τέλειο, όπως το είπαμε, πλην εκείνα που πληρώνουν για το πράσινο ταμείο και που άλλωστε αφορούν όλα τα λατομεία πέραν των 40 ετών. Τα μεταλλεία πάλι, αν είχαμε κάποιον πάλι εδώ, θα σας έλεγαν ότι πληρώνουν royalties και για τις μη ενεργές παραχωρήσεις που δεν τις έχουν ακόμα ακουμπήσει. Ενώ αγωνίζονται επί σειρά δεκαετιών με έρευνα και αναλύσεις για να καταφέρουν να εγκαταστήσουν ένα προϊόν στην πολύ δύσκολη διεθνή μεταλλευτική αγορά, την ίδια στιγμή που το ελληνικό μάρμαρο έχει σε μεγάλο βαθμό παγιωμένη αγορά και αναγνωρισμένο trademark. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όλη την αλήθεια λένε. Υπάρχει όμως μια αλήθεια και ένα συμπέρασμα πίσω και πέρα από όλα αυτά. Είναι άποψή μου. Ότι δεν πρέπει να αναδεικνύουμε ο καθένας από τη θέση του τις γωνίες, σε μέρους αποσπασματικές διαφορές. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να βρεθούν τα σημεία που ενώνουν πολιτεία και κλάδο, τα οποία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν και μετά να προωθηθούν ώστε να απογειώσουν ένα ήδη προβεβλημένο κλάδο. Και ευτυχώς και ο σύνδεσμος τα τελευταία χρόνια έχει δείξει έμπρακτα ότι έχει καταλάβει αυτό. Άλλωστε, το ελληνικό μάρμαρο δεν είναι μόνο τα άμεσα έσοδα, είναι και τα έμεσα, είναι και η απασχόληση, είναι και τελικά το brand name, είναι και η ιστορία και ο πολιτισμός του 5 χιλιετιών που βαραίνουν αλλά και αναδεικνύουν την υπόστασή του. Εγώ θα χειροκροτήσω εδώ τις 5 χιλιετίες του ελληνικού μαρμάρου. Συγχωρείτε να κάνετε το ίδιο. Η ανάδειξη λοιπόν του πλαισίου αυτού της συνένεσης και της κοινής πορείας αποτελεί, αν θέλετε, και το στίγμα αυτής της ομιλίας. Ξέρω φυσικά ότι η πολιτεία. Ξέρω φυσικά ότι η πολιτεία είναι ο εύκολος και σχετικά απρόσωπος στόχος, ειδικά όταν θέλουμε να στυλιτεύσουμε τα κακώς κείμενα. Άλλωστε, όλοι το κάνουμε. Επιτρέψτε μου όμως να μείνω στην συνένεση και την κοινή πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, αν θέλετε, και είναι και η πρόσκλησή σας για ενεργό συμμετοχή στο δεκαετές στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης του Ρηκτού Πλούτου που εκπονεί το ΙΠΕΝ, που θα εκπονήσει το ΙΠΕΝ τη χρονιά αυτή, αναφορικά με τη δεκαετία 2020-2030. Για το δεκαετές αυτό πρόγραμμα, επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση, να επισημάνω ότι εκτός από τους καθαρά ποσοτικούς στόχους που ούτως ή άλλως τίθενται, διότι αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου, δεν θα πρέπει να μείνουν πίσω οι ποιοτικοί στόχοι. Τόσο από τη μεριά του κλάδου της αγοράς, αλλά και από τη μεριά της πολιτείας. Για παράδειγμα, μια βασική ποιοτική μεταβολή υποχρεωτική για το δημόσιο είναι ο λεγόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός και η δυνατότητα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών υψηλού επίπεδου. Μεριά της πολιτείας. Δεν μπορεί το δημόσιο, ξέρετε, να διαχειρίζεται βάσεις γεωχωρικών δεδομένων και αυτές να μην είναι ψηφιακές και προσβάσιμες στον ενδιαφερόμενο. Ούτε οι ετήσιες αναφορές στη δραστηριότητα, τα γνωστά βελτία δραστηριότητας να συνεχίσουν επάπειρο να υποβάλλονται σε hard copy. Να σας ενημερώσω γι' αυτό ότι από τη μεριά του ΙΠΕΝ έχει ήδη προδιαγραφεί το λεγόμενο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, το οποίο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ και κάτι το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει το τοπίο της εξυπηρέτησης και των υπηρεσιών που θα προσφέρει η υπηρεσία μας προς τον πολίτη. Χρηματοδότηση σίγουρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, απλώς είναι θέμα χρόνου η ολοκλήρωσή του. Τώρα, από τη μεριά των επιχειρηματιών πάλι, αυτή η εικόνα νομίζω δεν θα πρέπει να αποτελεί ένα συνοτήλευμα από ξενικούς όρους. Reuse, recycle, industrial ecology κτλ. Είναι πραγματικότητα ουσιαστικές απαιτήσεις των καιρών. Με απλά λόγια, να σας το πω αλλιώς, δεν μπορούμε να έχουμε απορριψιμότητα στα κοιτάσματά μας 10 και 15% και να μην προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα παραπροϊόντα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν είναι τοξικά, δεν είναι πάρα πολλά, είναι όμως 10 φορές πάνω από την παραγωγή. Έτσι, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα παραπροϊόντα στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και να μην λέμε και να αναμασούμε ότι έχουμε ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με ένα τέτοιο ποσοστό παραπροϊόντων. Και ακόμα να μιλάμε διαρκώς για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, αλλά την ίδια στιγμή να μην καταγράφουμε τους αντίστοιχους περιβαλλοντικούς δείκτες, τους δείκτες ασφαλείας και γενικότερα τους δείκτες βιωσιμότητας, περιοριζόμενοι μόνο στους δείκτες παραγωγής. Αναφέρομαι βέβαια σε ελάχιστες περιπτώσεις που δυστυχώς δεν λείπουν. Την ίδια στιγμή πρέπει και πάλι να εξάγω τη στάση του συνδέσμου, να ενημερώσει και να επικοινωνήσει όλα τα παραπάνω και κυρίως τα θέματα ασφαλείας με σεμινάρια και ημερίδες που καταγράφονται απολύτως θετικά τα προηγούμενα χρόνια.
Ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι μεταπτυχιακό μάθημα. Έτσι. Υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που τα απαιτούν όλα αυτά που σας είπα. Εδώ βλέπετε τα παραπροϊόντα σε όλη την Ελλάδα και εδώ είναι ο πιο επιβαρημένος νομός της Ελλάδος. Τα περισσότερα από αυτά έχουν ενταχθεί και είναι απαιτητά και από τη δική μας νομοθεσία με πολλαπλή χρήση, όχι μόνο για την εξαγωγή συμπερασμάτων στατιστικής αναφορικά με την εξέλιξη του κλάδου, αλλά και στη διαμόρφωση αυτού που λέμε προφίλ βιωσιμότητας της κάθε επιχείρησης. Σύντομα, θυμηθείτε με, η ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων θα απαιτούν και τα στοιχεία αυτά για να πάρετε χρήματα. Και πάω στο τελευταίο ζήτημα που ξέρω ότι όλοι θέλετε να ακούσετε, το αδειοδοτικό πλαίσιο, που σε συντριπτικό βαθμό πάνω από 90% αποτελεί σήμερα μια αποκεντρωμένη διαδικασία τόσο για την έρευνα όσο και για την εκμετάλλευση. Ξέρετε, η αδειοδότηση έργων ορυκτού πλούτου δεν είναι εύκολη. Είναι από τις πιο δύσκολες, αν όχι η πιο δύσκολη αδειοδότηση. Και αυτό επειδή εμπλέκει την ανάγκη να ικανοποιούνται ταυτόχρονα η προστασία περιβάλλοντος, η ασφάλεια, η βιωσιμότητα του πόρου, η δημόσια υγεία. Για τα οποία οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης των οποίων είναι σημαντικότατες και για την προστασία τους απαιτούνται και δομές συγκεκριμένες, διοικητικές δομές εννοώ, αλλά και πράξεις τόσο κατά την αδειοδότηση όσο και κατά τη λειτουργία. Εδώ, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά αυτή εδώ και προσπαθούν. Αυτές είναι επιχειρήσεις, προσπάθειες αξιοποίησης παραπροϊόντων από την περιοχή αυτή. Κοιτάξτε τα ρίσκα εδώ που προστατεύουν οι διοικητικές πράξεις και τα αντίστοιχα ρίσκα. Κάθε διοικητική πράξη προστατεύει ρίσκα. Αυτή είναι η τεχνική μελέτη, αυτή είναι η περιβαλλοντική μελέτη, αυτές είναι οι γνωμοδοτήσεις. Έτσι, αυτά τα λέω γιατί υπάρχουν και κάποιοι που νομίζουν ότι ελάχιστοι ευτυχώς που δεν αντιλαμβάνονται τι διακυβεύεται και θεωρούν ότι το θεσμικό πλαίσιο ουδόλως χρειάζεται και είναι απλώς αναγκαίο κακό. Και ακόμα. Δεν είναι μόνο αυτά που κάνουν τη δυσκολία των αδειοδοτήσεων των ορυκτών πρώτων ειδών, γιατί αυτά θα τα έχουν και άλλες δραστηριότητες. Εδώ ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει δυσανάλογα, γιατί ο τομέας εμπλέκει και άλλα θέματα. Κοιτάξτε ποια θέματα. Το χαρακτήρα του εδάφους, που εδώ όχι απλώς δομούμε επί αυτού, καταναλώνουμε το εδάφος. Δεύτερον, το ιδιοκτησιακό του εδάφους. Τρίτον, θέματα χωροταξίας. Ξέρετε, όλα αυτά στον τόπο μας δεν έχουν βρει ακόμα το δρόμο τους. Τον ψάχνουν ακόμα. Υπάρχουν περιοχές που δεν ξέρουμε ούτε τι χαρακτήρα έχουν, δασικό χορτό, λιπαδικό κουλουπού, ούτε σε ποιον ανήκουν ακριβώς, είναι σε αμφισβητούμενο ή διαφιλονικούμενο καθεστώς, ούτε σε υπάρχουν σαφείς και ακριβείς χωροταξικές προτεραιότητες για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Εδώ πάλι πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει το ειδικό χωροταξικό των ΟΠΗ που ίσως να έχετε ακούσει, είναι σε εξέλιξη. Ο ανάδοχος έχει ήδη ολοκληρώσει τα παραδοτέα της πρώτης φάσης και ελπίζουμε ότι όταν ολοκληρωθεί θα έχουμε ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει. Τουλάχιστον να μπουν κάποιες προτεραιότητες και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο αποθεματικό των οποίων διαθέτουμε. Το ειδικό χωροταξικό αυτό θα διευκολύνει και τις διαδικασίες αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης, καθορίζοντας με σαφήνεια περιοχές υφιστάμενων κοιτασμάτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και ευρύτερες περιοχές αναζήτησης των οποίων με ταυτόχρονη θέσπιση ικανότητων για επίλυση συγκρούσεων χρήσεων γης και προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου εκεί όπου απαιτείται. Εν πάση περιπτώσει, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι υποχρεωτικές αναφορές σε όλες αυτές σε όσα αυτά τα επιμέρους θέματα, δασικά, περιβαλλοντικά, ασφαλείας, υγείας, χωροταξίας, παραπέμπουν μοιραία και σε συγκεκριμένες διοικητικές δομές αντίστοιχων υπηρεσιών που σχετίζονται με την αδειοδότηση. Η αδειοδότηση των έργων ΟΠΗ, λοιπόν, όσο και αν απλοποιηθεί, δεν μπορεί να καταργηθεί και θα παραμείνει σύνθετη με την έννοια ότι θα συνεχίσει να εμπλέκει τις δομές αυτές. Δεν μπορεί και δεν πρέπει το λατομείο να εξωθεί με το περίπτερο. Κάποιοι βέβαια θα θέλουν εδώ να βάλουν αυτή τη διάσταση. One stop shop. Της μιας δηλαδή υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση έργων π.χ. μαρμάρων, που δίνει τη δυνατότητα και να συγκεντρώνει και να καθετοποιεί όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες και πλέον υπάρχει και ένα contact person, όχι βέβαια για να το βρίζουμε, αλλά για να επικοινωνεί ο πολίτης ώστε να μην χάνεται στο χάος των υπηρεσιών. Και εγώ μαζί σας. Άλλωστε με τους τελευταίους νόμους του 45-12 και του 44-42, φαντάζομαι τους έχετε υπόψη σας. Όλη η αδειοδότηση σε συντριπτικό βαθμό έχει αποκεντρωθεί και ελοποιείται από έναν φορέα. Ξέρετε ποιος είναι ο φορέας. Βεβαίως εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για την εφαρμογή του κλασικού αυτού one-stop-shop προτύπου, ακριβώς επειδή η περιβαλλοντική νομοθεσία, που άλλωστε αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι της αδειοδότησης, ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο που στηρίζεται σε οριζόντιες αρχές. Κοινή διαδικασία, προκαθορισμένη χρόνη θεσμική, δημόσια διαβούλευση κτλ. Πράγματι. Ξέρετε, η περιβαλλοντική αδειοδότηση Α1, Α2, Β, αυτές τις τρεις κατηγορίες, στηρίζεται στη βάση του κινδύνου και της σημαντικότητας των επιπτώσεων. Έτσι, που κάτι που προϋποθέτει ότι οι δομές τουλάχιστον αυτού της κατηγορίας της αδειοδότησης περιβαλλοντικής θα παραμένουν οριζόντιες. Το σημείο όμως αυτό
Και αν θέλετε από εδώ και πέρα, προσέξτε με λίγο. Μέχρι να χρειαζόμαστε διαρκώς νέους νόμους ή διορθώσεις για να θεραπεύουμε πράγματα που μπορούν να επιληθούν με μια απλή πρακτική της διοίκησης, είναι μακρύς ο δρόμος. Δεν χρειάζονται δύο περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για το ίδιο έργο, ούτε πολλαπλές ενδιάμεσες υπογραφές που δεν προβλέπονται στον νόμο. Παρεμπιπτόντως, από αύριο, 7 Φεβρουαρίου, τίθεται σε εφαρμογή μια από τις δεσμεύσεις του νόμου για το επιτελικό κράτος, του 46-22-19. Συγκεκριμένα, όλες οι ατομικές πράξεις μεταφέρονται στη διοίκηση. Δεν θα χρειάζεται πλέον να φτάσουμε στο επίπεδο του Υπουργού για να πάρουμε μια απλή άδεια. Και αυτό καταπολεμά πράγματι και γραφειοκρατία και διαφθορά, παρά τις δυσκολίες που έχει στην εφαρμογή του. Γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να την πει κανείς και βία την εφαρμογή, παρότι είναι 6 μήνες μετά την υπογραφή του νόμου αυτού. Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι η διοίκηση από τη μεριά της, τόσο κεντρική όσο και περιφερειακή, να σέβεται τους θεσμικούς χρόνους, να συντονίζεται στα διάφορα επίπεδα που εμπλέκονται, να εφαρμόζει εκεί που γίνονται ορθές διοικητικές πρακτικές και να μην παραπέμπει για ψήλου πίδι μας αλλαγές του νόμου. Και τέλος, το πιο σημαντικό, να αντιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση ότι η δουλειά της είναι να εξυπηρετεί ένα αναπτυξιακό τομέα που προσφέρει στην εθνική και ειδικότερα περιφερειακή οικονομία. Ναι, με γνώμονα την νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον. Να πω ένα παράδειγμα μια διοικητική πρακτική που δούλεψε για χρόνια και που ίσως και να μην τη θυμόμαστε. Τις αμφισβητούμενες περιοχές του άρθρου 62 του 1998. Για τις οποίες το ιδιωτησιακό καθεστώς δεν έχει επιληθεί οριστικά και που δεν ισχύει το τεκμήριο του δημοσίου. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Εφαρμόστηκε για δεκαετίες από την κεντρική δίκηση η διοικητική αυτή πρακτική της περίφημης επιστολής έναντι οφειλωμένων μισθωμάτων που είναι ενσωματωθεί σε νόμο. Χάρη σε αυτήν αδειοδοτήθηκε όλη η Μήλος, όλα τα βιομηχανικά της ορυκτά και πολλές άλλες περιοχές που διαφορετικά θα περίμεναν ακόμα και σήμερα, καμία εξόριξη δεν θα γινόταν, θα περιμέναμε ακόμα να τελεσυνδικήσει το ιδιωτησιακό καθεστώς. Φτιάξαμε μια διοικητική πρακτική, την περάσαμε, συμφώνησαν οι ενδιαφερόμενοι και δούλεψε για 30 χρόνια. Και τώρα περάστηκε στο νόμο. Και για να έρθουμε και στα δικά σας. Στην ίδια αυτή λογική, μια ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων που έχουν συστήσει, συνδυάζοντας δασικές, περιβαλλοντικές και υπηρεσίες ορυκτού πλούτου, προσπαθεί να εξορθολογήσει και να εκλογικεύσει το κόστος των εγκυητικών επιστολών για το περιβάλλον, που όντως η πολιτική ηγεσία του ΙΠΕΝ αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα που επιβαρύνει δυσανάλογα τις επιχειρήσεις του τομέα. Αυτό δουλεύεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά και άλλα αιτήματα εξετάζονται θετικά από τις αρχές του ΙΠΕΝ. Τα αιτήματα που αφορούν ΠΠΔΕΛΤΑ και εξωτερική-εσωτερική οδοποιία από την αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία και το θέμα προτεραιότητας της αιτήσης έρευνας από τη δική μας υπηρεσία. Άρα θα τελειώσουν και αυτά σύντομα. Και για να τελειώσω, να ξέρετε ότι όσο μας αφορά, σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί συνδρομή της δικής μας υπηρεσίας, αυτή θα υποστηρίξει τις θεσμικές ενέργειες απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης της εξωτερικής δραστηριότητας, αρκεί αυτό να βρίσκεται μέσα στα όρια που αναφέρθηκα παραπάνω και ως προς τους κινδύνους που διακυβεύονται. Συγχωρήστε με τις γενικότητες, όμως κάθε επιμέρους ζήτημα και για κάθε επιμέρους αίτημα είναι ανοιχτή ή δομημένη, όπως εξήγησα, διοίκηση να συζητήσει μαζί σας. Τελειώνω με μια φωτογραφία. Αυτήν. Τροφή για σκέψη και προβληματισμό. Φωτογραφία είναι από Αθηναϊκό Νοσοκομείο μόλις πριν 1-2 εβδομάδες, που μόλις πρόσφατα τοποθέτησε το υλικό αυτό στους χώρους του. Δεν είναι προφανώς μάρμαρο, είναι από μίμηση μαρμάρου. Ευχαριστώ πολύ. Μια διευκρίνηση, κυρία Τζεφέρη. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των αποβλήτων έρχονται από τη Σύνδο, από τη Θεσσαλονίκη και τοποθετούνται εδώ. Εμείς, σαν περιφερειακή ενότητα, είχαμε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είχαμε πει ότι είναι απογορευτικό, γιατί ούτε οι μεμβράνες υπήρχαν, ούτε η τοξικότητα αυτών των υπολοιμάτων από τη Σύνδο, από μια επιχείρηση μεγάλη η οποία επεξεργάζεται μπαταρίες. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που αποτελούν την ουσία, γιατί νομίζω ότι αδικείται το νόμο δράμας ως προς την τοποθέτηση αποβλήτων. Καμία, δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε, αλλά σαφέστατα για τη Σύνδο μιλάτε για τοξικά απόβλητα, μιλάτε για μπαταρίες. Mm. Εδώ μιλάμε για απόβλητα μαρμάρων, που δεν μιλάμε, μιλάμε για αδρανή απόβλητα, δεν μιλάμε για τοξικά, επομένως κανείς δεν είπε για τοξικά, μιλάμε μόνο για το μέγεθος. Και για απόβλητα μιλάμε. Ναι, μιλάμε, στην ουσία εγώ δεν θα τα έλεγα απόβλητα, θα τα έλεγα υποπροϊόντα ή παραπροϊόντα εν δυνάμει αξιοποιήσιμα. Γι' αυτό το λόγο και έκανα την παρατήρηση. Για να προσέξετε, δεν είναι. Για να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, να είναι πιο αγκριμένη. Για να βοηθήσουμε, όσο το δυνατόν, γιατί η πολιτεία τα έχει αδειοδοτήσει αυτά, επιτρέπεται αυτό το πράγμα, μάλιστα να μην το επιβάλλεται, δηλαδή την αξιοποίησή του. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι, για να δώσω πάσα γιατί ξέρω, έτσι, η υπόγεια εκμετάλλευση είναι εκείνη η οποία δεν έχει τέτοια παραπροϊόντα. Επομένως, είναι και κάτι θετικό και προς την κατεύθυνση αυτή που ξέρω ότι πολύ ενδιαφέρονται σε αυτή την έψη. Ευχαριστώ πολύ.